Καλησπέρα. Τέλο τη εβδομάδα σήμερα, Παρασκευή. Είναι 23 Απριλίου 2021. Στην Κύπρο έχουν ανακοινώσει ότι από τη Μεγάλη Δευτέρα ξεκινάει τρίτο lockdown. Σοβαρά μέτρα. Καλή δύναμη σε όλου. Και το θέμα μα απόψε είναι λίγο ιδιαίτερο. Αλλά θα το κάνουμε. Η φίλη που έστειλε το mail έχει βάλει τίτλο «Ο σύντροφος μου μάλλον είναι αμφιφιλόφιλος», δηλαδή bisexual. Καλησπέρα κυρία Θέκλα. Καλησπέρα και σε σένα. Σα παρακολουθώ καιρό και πραγματικά απολαμβάνω τα βίντεο και όλη τη φιλοσοφία του καναλιού. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να μιλήσετε για ένα θέμα που πιθανόν απασχολεί πολλέ γυναίκε, αλλά φοβούνται να το συζητήσουν και δεν ξέρουν πώ να αντιδράσουν. Είμαι 33 χρόνων. Βρίσκομαι σε μια νέα σχέση εδώ και λίγο διάστημα. Με τον σύντροφο μου έχουμε έρθει πολύ κοντά, αν και είμαστε μόνο λίγου μήνε μαζί μου εκμυστηρεύτηκε πως το παρελθόν είχε μια σεξουαλική εμπειρία με άτομο του ιδίου φίλου. Πως δεν του άρεσε η εμπειρία και δεν θα ήθελε να την ξανακάνει. Μετά από αυτό είχε σχέσεις με γυναίκες και μάλιστα και μια μακροχρόνια σχέση που κράτησε πάνω από 5 χρόνια. Αλλά υπάρχουν φορές που σκέφτεται ότι θα ήθελε ίσως κάποια ερωτική περίπτυξη με άτομα του ιδίου φύλου, χωρίς όμως την πράξη. Η σεξουαλική μας ζωή είναι πολύ καλή και υπάρχει επιθυμία, σαν σύντροφο είναι τρυφερό και με στηρίζει και με νοιάζεται. Ο ίδιο δεν παραδέχεται ότι είναι bisexual. Ίσως οι κοινωνικέ νόρμε τον φοβίζουν, μια και προέρχεται από μια παραδοσιακή οικογένεια. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, ακόμα και αν το παραδεχόταν. Περνάμε πάρα πολύ καλά και είμαστε και οι δύο αληθινοί απέναντι στα συναισθήματά μα. Η αλήθεια είναι πω και εγώ έχω σκεφτεί αρκετέ φορέ κάποια περίπτωση με άλλη γυναίκα στα πλαίσια κάποια δική μου φαντασίωση. Καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα πολύ καλό σημείο επικοινωνία και αυτό με κάνει πολύ χαρούμενη. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι η εξή. Πώ μια γυναίκα μπορεί να υπάρξει μέσα σε μια σχέση με έναν bisexual σύντροφο χωρί να τον υποβιβάσει μέσα στο μυαλό τη λόγω τη κοινωνική απαξίωση και άγνοια που τη έχω φυτέψει για το πώ πρέπει να είναι ένα σωστό εντό αγωγικών άνδρα. Και πώ μπορούμε να κάνουμε το σύντροφό μα να ανοιχτεί για το σεξουαλικό του προσανατολισμό χωρί να αισθάνεται ενοχέ. Σα ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να πάρω απάντηση σα σύντομα. Θα πάρει απάντηση παρόλο που δεν είμαι ειδική επί του θέματο. Το σκέφτηκα λίγο όταν πήρα το mail. Το διάβασα, το ξαναδιάβασα γιατί προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώ θε να ρωτήσει. Έτσι όπω τα γράφει, φαίνεται ότι εσύ είσαι μια χαρά. Είσαι συνειδητοποιημένη. Έχει αποδεχθεί αυτό που σου εκμυστηρεύτηκε ο σύντροφό σου με φυσικότητα, ότι είχε μια ερωτική εμπειρία με άτομο του ίδιου φίλου. Δεν σε ενοχλεί εσένα προσωπικά αυτό, έτσι γράφει τουλάχιστον. Δεν ξέρω εάν στο βάθο μέσα σου έχει κάποιε απορίε και γι' αυτό ζήτησε να κάνουμε το βίντεο, που δεν είναι παράδοξο να έχει απορίες, ούτε κακό. Ούτε κακό. Έχουμε κάθε λόγο όταν μπαίνουμε σε μια ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο και όταν μοιραστεί μαζί μας πράγματα που αφορούν τον ερωτικό του προσανατολισμό. Εγώ λέω τη λέξη ερωτικός προσανατολισμός, όχι σεξουαλικός προσανατολισμός και στο βιβλίο μου, στο καινούριο βιβλίο για τον έρωτα με τίτλο «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος» που θα κυκλοφορήσει 10 Ιουνίου σχεδόν σε δύο μήνες. Από τις εκδόσεις ψυχογιός εξηγώ και γιατί χρησιμοποιώ τον όρο ερωτικός προσανατολισμός και όχι σεξουαλικό προσανατολισμός. Ε, θεωρώ ότι ε, ίσως να είσαι και εσύ λίγο μπερδεμένη και να θέλεις αυτό το βίντεο για να νιώσεις καλύτερα ή να νιώσει καλά με τις επιλογές σου, με τις οποίες εγώ συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ με την επιλογή σου γιατί είχαμε κάνει χθε το βίντεο με εκείνον τον τύπο, ο οποίος έκανε πλατωνική σχέση από απόσταση και σε όλων μας το, το μυαλό πήγε ότι υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα εκείνος ο, ο τύπο του χθεσινού vlog να είναι στην ουσία ομοφιλόφιλο ή κρυπτοομοφιλόφιλο, είναι ένα ομοφοβικό ομοφιλόφιλο μέσα στην τουλάπα, ο οποίο να απαρνιέται τη φύση του και να πιέζει και να καταπιέζει τον εαυτό του να μπαίνει σε σχέση με γυναίκε. Και το πρόβλημα στο χθεσινοβραδινό βραδινό vlog ήταν ότι δεν είχε καθόλου ερωτική ζωή με τη σύντροφό του. Και δεν ήταν ειλικρινή με τη σύντροφό του. Ο δικό σου σύντροφο όμω, έτσι όπω τον περιγράφει, φαίνεται να είναι ειλικρινή απέναντί σου και να έχει ερωτική επιθυμία για σένα και να έχετε μια καλή ερωτική ζωή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω έτσι λίγο να διάσουμε το μυαλό μα από τα πρέπει και τα μη που μα έχουν φυτέψει, που όντω μας έχουν φυτέψει, μέσα από τη διαπαιδαγώγηση μα, μέσα από το, την pop κουλτούρα, μέσα από την κοινωνική αφήγηση και να ξεχάσουμε αυτή την άποψη που ίσως έχουμε φυτεμένη μέσα στο μυαλό μας, ότι εάν ένας άνθρωπος έχει μία ερωτική εμπειρία με ένα πρόσωπο του ιδίου φίλου, αυτό τον καθιστά είτε bisexual είτε ομοφιλόφιλο, αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή, εάν κάποιο δοκιμάσει να έχει μια ερωτική εμπειρία με ένα πρόσωπο του ίδιου καποιο δοκιμασει να εχει μια ερωτικη εμπειρια με ενα προσωπο του ιδιου φύλου, που συνήθως αυτές οι δοκιμές γίνονται στην ηλικία της εφηβείας, και είπαμε πολλέ φορέ εδώ στο κανάλι ότι η εφηβεία ψυχοσυναισθηματικά είναι μέχρι τα 26 με 28 χρόνια. Μπορεί η εφηβεία ε, στην κυριολεκτική τη ε, μετάφραση να είναι μέχρι τα 20 χρόνια, τα teenage years που λένε στα αγγλικά, τα χρόνια από τα 10 μέχρι τα 20. Στη ψυχολογία όμω, και όσον αφορά την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και την ανάπτυξη του εγκεφάλου των νέων ανθρώπων, η περάτωση τη εγκεφαλική ανάπτυξη είναι στα 26 με 28 χρόνια. Στην εφηβεία είναι αναμενόμενο και φυσιολογικό και παρατηρείται συχνά τα παιδιά να πειραματίζονται. Και να πειραματίζονται και με το σώμα τους και να πειραματίζονται και με τον ερωτικό τους προσανατολισμό. Οπότε αν ένα αγόρι δοκίμασε να έχει μια ερωτική εμπειρία με ένα άλλο αγόρι και δεν του άρεσε και αποφάσισε να μην το ξανακάνει, αυτό δεν τον καθιστά ούτε αμφιφιλόφιλο ούτε ομοφιλόφιλο. Απλώς είναι ένας άνθρωπος που έχει μια εμπειρία, όπως και μια κοπέλα. Αν δοκιμάσει από, από α, περιέργεια ή κατόπιν πρόκληση. ή γιατί θέλει να δει μην τυχόν και να έχει μια εμπειρία με μια άλλη κοπέλα και δεν της αρέσει και αποφασίσει να μην την επαναλάβει, αυτό δεν την καθιστά ούτε ομοφυλόφιλη ούτε αμφιφυλόφιλη. Επίση, κάτι άλλο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα. Είναι ότι οι σεξουαλικέ και ερωτικέ μα φαντασιώσει δεν λένε και πολλά για τον ερωτικό μα προσανατολισμό. Διάβαζα πρόσφατα κάποιε καινούριε μελέτε, στι οποίε ερωτήθηκε μεγάλο, μεγάλο δείγμα εθελοντών σε σχέση με τι ερωτικέ του φαντασιώσει. Και έχει παρατηρηθεί, τώρα το λέω ειδικά σε σένα, φίλε Νάδα, για σένα που λε ότι κάποιε φορέ στα πλαίσια του δικό σου ερωτικού φαντασιού, σου σκέφτεσαι πω θα ήθελε να έχει μια περίπτωση με μια γυναίκα. Παρατηρήθηκε ότι μεγάλο ποσοστό των ετεροφιλόφιλων γυναικών, οι οποίε δεν, δεν το έκαναν πράξη, δεν είχαν εμπειρίε με πρόσωπα του ίδιου φίλου ή δεν ήταν αμφιφιλόφιλε, όταν αυτοκανοποιούνταν, του άρεζε να παρακολουθούν ταινίε που περιείχαν άτομα του ίδιου φίλου. Και αυτό λέει δεν έχει να κάνει με τον ερωτικό προσανατολισμό. Ερωτικός προσανατολισμός σημαίνει να ερωτεύεσαι άνθρωπους του ίδιου φίλου. Και να επιθυμείς σεξουαλικά, αλλά και να ερωτεύεσαι άνθρωπους του ίδιου φίλου. Εάν έχεις μία φαντασίωση του στυλ, α, όταν κάνω κάτι μόνοι μου ή όταν κάνω κάτι μόνος μου, φαντασιώνω με κάτι που αυτό με βοηθάει να δημιουργήσω μια ε, σεξουαλική επιθυμία για να αυτοικανοποιηθώ, αυτό δεν σημαίνει ότι έχω αυτό τον ερωτικό προσανατολισμό. Πώ καταλαβαίνει κάποιο αν ο ερωτικό του προσανατολισμό είναι αυτό του ετεροφιλόφιλου ανθρώπου ή του ομοφιλόφιλου ανθρώπου, Για του αμφιφιλόφιλου ανθρώπου δεν ξέρω πολλά πράγματα. Θα είμαι ειλικρινή μαζί σα, ενώ δεν ξέρω πολλά πράγματα εμπειρικά. Δεν έτυχε να δουλέψω με αμφιφιλόφιλου ανθρώπου. Δεν είχα ούτε και έναν πελάτη που να είναι αμφιφιλόφιλο. Δεν έτυχε. Άλλοι συνάδελφοι φαντάζομαι ότι έτυχε να εργαστούν. Αναγνωρίζω και γνωρίζω ότι η αμφιφιλοφιλικός, ο αμφι, αμφιφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό υπάρχει. Είναι ένα ερωτικό προσανατολισμό που αναγνωρίζεται ω ένα από του ερωτικού προσανατολισμού και ότι σαφώ υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν παρόμοια έλξη λίγο περισσότεροι, λίγο λιγότεροι και για τα δύο φύλλα. Αυτό σημαίνει αμφιφιλόφιλος, ένας άνθρωπος που μπορεί να ερωτευτεί είτε άτομο του ίδιου φύλου, είτε άτομο του αντίθετου φύλου. Και αυτό έχει να κάνει και με την ερωτική επιθυμία αλλά και με το, με το συνέσθημα. Να νιώσει ερωτικά συναισθήματα, να νιώσει ρομαντικά συναισθήματα για ένα άτομο του ίδιου φύλου, όπως επίσης και για ένα άτομο του αντίθετου φύλου. Πώς καταλαβαίνει κάποιος είναι το καταλαβαίνει γιατί οι φαντασιώσει σου, οι φαντασιώσει όχι αυτέ, όχι αυτές που ανέφερα προηγουμένω που έχουν να κάνουν με την αυτοικανοποίηση. Το daydreaming σου από τον καιρό που θυμάζει τον εαυτό σου από τα 5, 6, 7 χρόνια, κάποιοι θυμούνται τον εαυτό του, οι ευφιέστεροι άνθρωποι θυμούνται τον εαυτό του από νωρίτερη ηλικία, από τα 3-4 χρόνια. Ο από τον καιρό που θυμάζει τον εαυτό σου, το day dreaming σου, οι ονειροφαντασίε σου, δηλαδή αυτά που φανταζόσουν για το μέλλον σου, είχαν να κάνουν με άτομα του αντίθετου φίλου. Αν ήσουν αγορά και ερωτευόσουν κοριτσάκια στον υπηαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Το ίδιο ισχύει για τι γυναίκε. Αν είσαι ετεροφιλόφιλο, σου προκαλούν ερωτική έλξη και ερωτεύεσαι άτομα του αντίθετου φίλου. Εάν είσαι ομοφιλόφιλο, μπορεί να έχει μέσα στο μυαλό σου το γενικό κοινωνικό κανόνα. Κοινωνικό κανόνα είναι αυτό, δεν είναι επιστημονικό κανόνα. Ότι όλοι οι άνδρε ερωτεύονται γυναίκε. Όλε οι γυναίκε ερωτεύονται άνδρε. Ότι όλοι οι άνδρε βρίσκουν σεξ τι γυναίκε. Όλε οι γυναίκε βρίσκουν σεξ του άνδρε. Μπορεί να το έχει αυτό μέσα στο μυαλό σου και να σε μπέρδευε αρκετά όσον αφορά το daydreaming σου, όσον αφορά τι ονειροφαντασίε που έκανε για τον εαυτό σου, αλλά από πολύ νωρί, κάποιοι άνθρωποι που έχουν πει είναι από 5 ετών, κάποιοι άλλοι από 8 ετών, βρίσκει τον εαυτό σου να ερωτεύεσαι επανειλημμένω άτομα του ίδιου φίλου, να νιώθει ερωτική επιθυμία για άτομα του ίδιου φίλου και να βρίσκεις τον εαυτό σου να πιέζεσαι, να καταπιέζεσαι για να νιώσεις συναισθήματα για, για τα άτομα του αντίθετου φίλου, ούτω ώστε να γίνεις εντό εισαγωγικών φυσιολογικός. Γιατί μεγαλώνουμε σε μια ετερονορμική, ετεροκανονική κοινωνία, ετεροκανονική κοινωνία, η οποία θεωρεί ότι όλοι πρέπει να είμαστε ετεροφιλοφίλοι. Να είμαστε heterosexual, όπως λέγεται στα αγγλικά. Η πλειονότητα των ανθρώπων είμαστε ετεροφιλόφιλοι γιατί έτσι είναι η φύση. Τώρα τα στατιστικά διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά περίπου 1% της πληθυσμού 10, 10 του πληθυσμού παγκοσμίω, 10% του πληθυσμού παγκοσμίω, είπα ένα, 10% του πληθυσμού παγκοσμίω, ένα στου 10, μπορεί να είναι queer. Η λέξη queer σημαίνει είτε αμφιφιλόφιλο, είτε ομοφιλόφιλο, είτε, είτε άνθρωπο ο οποίο να α, uh, έχει κάνει αλλαγή φίλου, να επιθυμεί να κάνει αλλαγή φίλου και λοιπά. Είναι το, το queer community, LGBTQI, lesbians, gay, bisexual, intersex, intersex το I δεν ξέρω τι είναι, intersex, τέλος πάντων, queer. Queer δεν είναι απλώς να είσαι ομοφιλόφιλος, να ερωτεύεσαι άτομα του ίδιου φίλου και να ε, απολαμβάνει την ερωτική επαφή, ε, ε, επαφή μόνο με άτομα δύο φίλου, υπάρχει ένα μεγάλο range. Δεν είμαι ειδική σε αυτά. Υπάρχει και στην Κύπρο, υπάρχει η οργάνωση Accept LGBTQI Cyprus και υπάρχει και στην Ελλάδα η αντιστοιχή οργάνωση και υπάρχουν έγκυρες στο στο διαδίκτυο που μπορείτε να ενημερωθείτε σε σχέση με όλα αυτά. Ε, και έχουμε και αρκετά βίντεο εδώ στο κανάλι, μέσα σε αυτό το playlist. θα βάλω αυτό το βίντεο και στο playlist για την ομοφιλοφιλία, παρόλο που δεν είναι ακριβώ για την ομοφιλοφιλία που έχει να κάνει. Λοιπόν, ρωτά φίλοι στο mail σου. Πώ μπορεί μια γυναίκα να αποδεχτεί τον σύντροφό τη και να μην αλλάξει μέσα τη την εικόνα που έχει για τον ανδρισμό του, με βάση το γεγονό ότι μπορεί να έχει ο άνθρωπο κάποια εμπειρία στα πλαίσια του πειραματισμού και τη εφηβεία. Να δει αυτό το βίντεο. να δούμε τις πραγματικότητες. Ποιον άνθρωπο έχουμε απέναντί μας, αν αυτός ο άνθρωπος είναι απέναντί μας, είναι, είναι δίπλα μας, αν είναι μπροστά μας, αν είναι μαζί μας, αν συνδέεται μαζί μας αυτός ο άνθρωπος, αν είμαστε ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι από τη σχέση που έχουμε μεταξύ μας, από την ποιότητα της σχέσης που έχουμε μεταξύ μας σε όλα τα επίπεδα. Στο διανοητικό επίπεδο, στο πνευματικό επίπεδο, στο ψυχικό επίπεδο, στο ερωτικό επίπεδο να δεις τον άνθρωπο που έχεις στη ζωή σου, πώς είναι, και να ξεχάσεις αν κάποτε στην εφηβεία έχει κάνει ένα πείραμα. Και να εκτιμήσεις και την ειλικρίνεια του να σου εκμυστηρευτεί κάτι τέτοιο. Εάν όμως είσαι σε μια σχέση με έναν άνδρα και βλέπεις ότι ο άνδρας σου, ο σύντροφός σου, αποφεύγει την ερωτική επαφή χωρίς προφανή λόγο, μπορεί κάποιο να είναι ασθενής, και να αποφεύγει την ερωτική επαφή, μπορεί να έχει κάποια αισθητική λειτουργία. Μπορεί να είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Αν βλέπεις ότι η σχέση δεν έχει την ερωτική συχνότητα που, ειχε είχες προφανώς σε άλλες σχέσεις προηγουμένως ή που ακούσα από τις φίλες σου ότι γίνεται, ξέρω εγώ θα έλεγα ότι δύο νέοι άνθρωποι γύρω στα 30 από εσάς εσείς, είναι αναμενόμενο να έχουν ερωτική επαφή μέρα παρά μέρα ή τρεις φορές τη βδομάδα ή τέσσερις φορές τη βδομάδα ή και κάθε μέρα, εξαρτάται και από τη λύπητο που έχει ο καθένας. Υπάρχουν άνθρωποι με ψηλή λύπητο, που έχουν δηλαδή ψηλή ερωτική επιθυμία και αν βρουν κατάλληλο έδαφο, εάν έχουν ένα σύντροφο με εξίσου ψηλή ερωτική επιθυμία, μπορεί να έρχονται σε ερωτική επαφή και καθημερινά ή και δύο φορέ τη μέρα, αν είναι και αθικιασεροί, δηλαδή αν έχουν ελεύθερο χρόνο. Μπορεί κάποιο να έχει μέτρια λύπητο, να έρχεται σε ερωτική επαφή με τον την σύντροφο του μια φορά τη βδομάδα, μια φορά κάθε δέκα μέρε και να είναι και οι δύο ικανοποιημένοι. Το θέμα είναι να ταιριάξουν οι λύπητο. Ένα με ψηλή λύπητο να είναι με έναν με ψη... επίση ψηλή λύπητο. Ένα με μέτρια λύπητο να είναι με κάποιον με μέτρια λύπητο. Και ένα με χαμηλή λύπητο να είναι με κάποιον άλλο με επίση χαμηλή λύπητο, ανεξαρτήτω φίλου, ανεξαρτήτω ερωτικού προσανατολισμού. Και υπάρχουν και άνθρωποι με χαμηλή λύπητο οι οποίοι δεν έχουν εξαιρετικά συχνά ερωτικέ επιθυμίε και μπορεί και με μια φορά το μήνα να είναι ικανοποιημένοι. Αλλά πάλι είναι το τέριασμα. Να είναι και οι δυο με χαμηλή λύπη Αν ο σύντροφο σου ή η σύντροφο σου αποφεύγει επανειλημμένα και επισκοπού την ερωτική επαφή και βλέπει ότι κατά τη διάρκεια τη ερωτική πράξη δεν είναι εκεί, κλείνει τα μάτια και κυριολεκτικά και μεταφορικά και λειτουργεί μηχανικά, τότε ίσω, ίσω ή να μην σε θέλει ερωτικά ή να έχει κάποιον άλλο ερωτικό προσανατολισμό και να καταπιέζει τον εαυτό του ή τον εαυτό τη σε ερωτική πράξη μαζί σου. Όμω, εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν η γυναίκα σου, εσένα, ο άντρα σου, εσένα, η φίλος σου, η φίλη τη, οποιοδήποτε μπορεί να έχει τον οποιοδήποτε ερωτικό προσανατολισμό. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορεί να ξέρει μόνο ο καθένα για τον εαυτό του και είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να κάνουμε ανοιχτέ συζητήσει και μέσα στι σχέσει μα. Σε μια ερωτική σχέση δικαιούμαστε να ερωτήσουμε και να μάθουμε πράγματα για τον ερωτικό προσανατολισμό του συντρόφου μας ή της συντρόφου μας, δικαιούμαστε να συζητήσουμε τις ανησυχίες μας που έχουμε μαζί του ή μαζί της και δικαιούμαστε και να πάρουμε μια απόφαση ότι θέλω να παραμείνω σε αυτή τη σχέση ή δεν θέλω να παραμείνω σε αυτή τη σχέση. Αλλά είναι κρίμα να τερματίσουμε μια σχέση γιατί ο άλλος άνοιξε την καρδιά του και μοιράστηκε μαζί μας μια εμπειρία η οποία είναι απολύτως φυσιολογική στα πλαίσια της περιέργειας της εφηβικής. Τώρα, σαφώ, αν ο άλλο έρχεται και το λέει ξεκάθαρα και λέει: εγώ Είμαι αμφιφιλόφιλο. Είμαι αμφιφιλόφιλη και σε αυτή τη φάση τη ζωή μου επιλέγω να είμαι μαζί σου γιατί ερωτεύτηκα εσένα που είσαι άνδρα ή εσένα που είσαι γυναίκα. Αλλά μετά, όταν εμεί χωρίσουμε ή όταν εμεί δεν είμαστε μαζί, μπορεί να ερωτευτώ άτομο του ίδιου φίλου. Εκεί πέρα, έχει υπόψη σου αυτό. Αν είναι εντάξει μαζί σου, γιατί όχι. Και εγώ θα έλεγα, γιατί να μα απασχολεί, αν τυχόν τελειώσει η σχέση μα, τι είδου σχέση θα δημιουργήσει ο σύντροφό μα μετά, αν τυχόν τελειώσει η σχέση μα. Αυτό που θα πρέπει να μα ενδιαφέρει είναι αν ο σύντροφο μα είναι πιστό από τη στιγμή που έχουμε μονογαμική σχέση. Και διάβαζα τελευταίω ότι υπάρχει η λανθασμένη πεποίθηση, το κοινωνικό στερεότυπο, ότι αν ένα άνθρωπο είναι αμφιφιλόφιλο, είναι πιο πιθανό να, να απατήσει τόνη την σύντροφό του. Κάτι το οποίο δεν ισχύει θα έλεγα ότι την πιάτσα χαλάνε κάποιοι και κάποιε οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πως είναι ομοφιλόφιλοι, παρόλα αυτά προσποιούνται ότι είναι αμφιφιλόφιλοι ή straight, μπαίνουν σε σχέση με άτομα του αντίθετου φίλου χωρί να έχουν ερωτική έλξη με εκείνα τα πρόσωπα και κατά τη διάρκεια τη σχέση απατούν εκείνα τα πρόσωπα με άτομα του ίδιου φύλου. Αυτοί όμω οι άνθρωποι δεν είναι αμφιφιλόφιλοι. Όταν κάποιος είναι ομοφοβικός και ομοφιλόφιλος και ενώ γνωρίζει ότι είναι ομοφιλόφιλος, παριστάνει τον αμφιφιλόφιλο, δεν είναι αμφιφιλόφιλος. Το να είσαι αμφιφιλόφιλος σημαίνει να ερωτεύεσαι και να έχεις ερωτική επιθυμία με άτομα, με ανθρώπους και από τα δύο φύλλα. Αυτό σημαίνει αμφιφιλόφιλος. Δεν σημαίνει να είσαι ομοφιλόφιλος και παρεπιπτόντος να κάνεις και σχέσεις με άτομα του αντίθετου φύλου για να κάνεις βιτρίνα. Γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η κοινωνική αποδοκιμασία και ίσω το κοινωνικό στερεότυπο ότι είναι κακό κάποιο να είναι αμφιφιλόφιλο ή ότι το να είναι κάποιο αμφιφιλόφιλο τον καθιστά και εθισμένο στο σεξ ή απατηλό σύντροφο. Αυτά ήθελα να πω. Δεν ξέρω αν έχω απαντήσει τα ερωτήματα σου, φίλοι. Σαν γενικό συμπέρασμα για όλους μας, κοιτάζουμε πώς ακριβώς είναι η σχέση μας κοιτάζουμε τη σχέση μας, ικανοποιούμε, κοιτάζουμε αν ικανοποιούμαστε συναισθηματικά, διανοητικά, πνευματικά και ερωτικά από τη σχέση μας και μιλάμε ανοιχτά με τον σύντροφό μας. Όσον αφορά στον ερωτικό προσανατολισμό του καθενός, Όποιο είναι, έχει αμφιβολίες για το δικό του ερωτικό προσανατολισμό, καλά κάνει να απευθυνθεί σε ένα ψυχολόγο ο οποίος να είναι queer friendly, δηλαδή να είναι ένας ψυχολόγος που να γνωρίζει γύρω από τα θέματα του ερωτικού προσανατολισμού και να βοηθηθεί για να ανακαλύψει το δικό του σεξουαλικό προσανατολισμό, γιατί κακά τα ψέματα, ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουμε, τα κοινωνικά στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και τα λοιπά, μας κάνουν να είμαστε και εμείς οι ίδιοι πολλές φορές διστακτικοί απέναντι στο να γνωρίσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Την αγάπη μου να έχετε όλοι. Φιλιά. Καλό βράδυ. Γεια. Yeah.